Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλες περικοπές στις συντάξεις ζητούν οι δανειστές. Απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης για κάλυψη του κενού στο ασφαλιστικό μόνο από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και ζητούν μειώσεις συντάξεων. Μεγάλες περικοπές στις συντάξεις ζητούν οι δανειστές. Απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης για κάλυψη του κενού του ασφαλιστικού μόνο από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και ζητούν μειώσεις συντάξεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δανειστές έχουν επεξεργαστεί και θέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης τρία σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, για να εξοικονομηθεί το αναγκαίο ποσό του 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ, πρέπει να μειωθεί το σύνολο των συντάξεων από το πρώτο ευρώ κατά 6%. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει μείωση συντάξεων από τα 800 ευρώ και πάνω, αλλά σε ποσοστό 15%. Το τρίτο σενάριο περιλαμβάνει περικοπές στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, που όμως για να παραμείνει στα κρατικά ταμεία το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να φτάσουν το 30%. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος για να καταλάβει τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία μια νέα μείωση συντάξεων. Είναι η αύξηση των κόκκινων στεγαστικών δανείων που κατά βάση εξυπηρετούνται όχι πλέον από τους μισθούς άνεργων, ορισμένες φορές και ως προς τα δύο μέλη τους νεαρών ζευγαριών, αλλά από τις συντάξεις των παππούδων. Από την άλλη, είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που προς το παρόν καλύπτονται εν μέρη ή εν όλο επίσης από τις συντάξεις. Αναρωτιέται κανείς. Ποιο θα είναι το κέρδος της οικονομίας αν η κυβέρνηση υλοποιήσει τη μνημονιακή δέσμευση για μείωση των συντάξεων την ώρα που θα έχουν πιάσει πάτο τα έσοδα του κράτους. Το έργο της ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ναυπλίου παρουσίασε ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος σε ημερίδα ενημέρωσης των φορέων υλοποίησης με στόχο τη λειτουργία του κολυμβητηρίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κάναμε μια παρουσίαση στο Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το έργο του κολυμβητηρίου. Το έργο του κολυμβητηρίου έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και ουσιαστικά με την απελευθέρωση του ενεργειακού φορτίου που λέγεται πετρέλαιο από το κολυμβητήριο του Ναυπλίου. Όπως ξέρετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πετρέλαιο με την τιμή την οποία έχει, αλλά και γενικώς με την οικονομική κατάσταση που περνάμε, η λειτουργία του κολυμβητηρίου έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη λόγω των οικονομικών φυσικά. Το κολυμβητήριο χρειάζεται από 200 έως 250.000 λίτρα ετησίως για να λειτουργήσει και το χειμώνα. Το ποσό είναι απαγορευτικό για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έτσι και εμείς, κάνοντας έναν αγώνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, να εντάξουμε αυτή την μετατροπή της ενεργειακής πηγής σε κάτι πολύ πιο φθηνό και πολύ πιο περιβαλλοντικά καλό, καταφέραμε να εντάξουμε το έργο αυτό του κολυμβητηρίου σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, χρηματοδοτείται από ξένες χώρες, με το κέντρο, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΙΠΕΚΑ. Και αυτή τη στιγμή να έχουμε το έργο, ένα από τα 10 έργα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ενταχθεί εκεί, κόστος 850.000. Στην ουσία, ως προς την κατασκευή. Στη συνέχεια θα είναι... Ναι, το ποσό της χρηματοδότησης είναι 850.000 και η ενεργειακή πηγή θα λέγεται γεωθερμία. Έχει επιλεγεί η αβαθής γεωθερμία για να ζεσταίνεται το νερό του κολυμβητηρίου και φυσικά από εκεί και πέρα και ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταίνεται και για να έχουμε και ζεστό νερό στα αποδυτήρια. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε οριστικά το θέμα της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Είναι έτοιμα των δημοτών πολλά χρόνια ομολογουμένως και μπορούμε να τους πούμε το ευχάριστο ότι ξεκινάει. Δεν σας ρωτάω χρονοδιάγραμμα. Δεν θα τους πούμε το ευχάριστο ότι ξεκινάει. Θα τους πούμε ότι έχουμε την ένταξη. Γιατί στην Ελλάδα του 2015, θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι θα συμβεί αύριο το πρωί, δυστυχώς. Έγινε αυτό που έπρεπε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να φτιαχτεί ο φάκελος, να είναι πλήρης για να κατατεθεί σε ένα τόσο δύσκολο πρόγραμμα και πραγματικά η επιλογή του, επειδή τα στάνταρ είναι πάρα πολύ αυστηρά,
Άλλωστε η παρουσίαση αυτή του προγράμματος ήταν μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις που οι ξένες χώρες βάζουν. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Θεωρώ ότι βήμα-βήμα θα παλέψουμε βήμα-βήμα. Παλεύουμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αναζητούμε όλες τις χρηματοδοτικές πηγές για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Φαντάζομαι ένα κολυμβητήριο το οποίο θα. Το φαντάζομαι. Πραγματικά το φαντάζομαι. Γιατί ένα κολυμβητήριο. Είστε που πολύ προσεκτικός, κύριε Δημήτρη. Βεβαίως, γιατί έτσι είναι να γίνουμε πλέον. Έτσι πρέπει να είμαστε. Δεν μπορούμε να πουλάμε ψέματα και διάφορα. Το οποίο θα λειτουργεί όλο το χρόνο και μπορεί κάποιος να καταλάβει αν το κολυμβητήριο λειτουργεί όλο το χρόνο πέρα από. Το ότι θα μπορούν αυτές τις υπηρεσίες να τις παίρνουν οι αθλητές, τα παιδιά, όλοι και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καταλαβαίνετε τι πόλος θα γίνει για αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός, ακόμα και διοργανώσεων που μπορούν να γίνουν στην περιοχή μας. Που είναι μία από τις επιδιώξεις. Θα αγωνιστούμε πολύ σκληρά ώστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Και μιλάμε για αγώνα. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015 μέσω της online διαδικασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του λογαριασμού που ήδη κατέχουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή. Αναρτήθηκε τελικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το απόγευμα της Πέμπτης η δέσμη δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015 μέσω της online διαδικασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία του λογαριασμού που κατέχουν ήδη για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή. Οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης το 2015 μέσω του φορέα Α ή του φορέα Β μπορούν να απευθυνθούν στο φορέα για την ενημέρωσή τους. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία του λογαριασμού που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους με τον κλειδάριθμο που έχει δοθεί από τον φορέα Α ή τον φορέα Β και την υποβολή της αίτησης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διοίκηση όσο και τα στελέχη του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ επιτελούν το καθήκον τους κάτω από δύσκολες συνθήκες, πάντοτε όμως με γνώμονα τη διαφάνεια στις ενέργειές τους και την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και τελικά την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Προσθέτουμε ότι η αυστηρή τήρηση της νομιμότητας και κανονικότητα των ελέγχων των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται και πιστοποιείται από ανεξάρτητο σώμα ορκωτών λογιστών που λογοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαπιστεύεται από αυτήν. Πληροφορούμε δε ότι ο οργανισμός μας εδώ και χρόνια εφαρμόζει σύστημα ατομικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης των δικαιούχων, οι οποίοι έτσι ελέγχουν τις ενέργειες του οργανισμού που τους αφορούν. Θέτουμε σε γνώση όλων όσων έχουν τυχόν και δεν γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή, λίγο πριν από την πρώτη εφαρμογή των εθνικών επιλογών για τη νέα ΚΑΠ της περίοδου 2015-2020, με αλλαγή στον τρόπο καταβολής των δικαιωμάτων σε όλους τους δικαιούχους, καθώς και της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Με στόχο δε την υπεύθυνη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, που διαβεβαιώνουμε ότι με τον αποκλειστικό έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα της χώρας, έχει ο οργανισμός και υπό την ευθύνη επίλεκτων στελεχών του. Επομένως, τα νέα δικαιώματα του 2015-2020 υπολογίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για όλους ανεξαρτήτως τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, νέους και παλαιότερους, με όσα ο κοινοτικός κανονισμός και οι εθνικές επιλογές ορίζουν. Πληροφορούμε επίσης ότι είναι τελείως αναλυθείς οι ισχυρισμοί ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν ήδη πληρωθεί με μόνη εξαίρεση αποτελούν οι Έλληνες αγρότες. Οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όπως αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διάσκεψη των διευθυντών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών δεν θα δινόταν προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Οι περισσότερες χώρες σχεδίαζαν να δώσουν ενισχύσεις μέχρι το τέλος του έτους και κάποιες το 2016, ενώ εμείς στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου του 2015. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Αργολίδα, ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας Μάρκος Μπόλαρης επισκέφθηκε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Στην δίκη του μονάδα τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παναγιώτης Πεβερέτους και του εξέφρασε την ανακαιότητα πάταξης της γραφειοκρατίας προκειμένου οι νέοι επαγγελματίες να μπορούν να στήσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που είναι και το ζητούμενο για την ανάπτυξη της χώρας. Επειδή έχουμε ξανασυναντηθεί με τον Υπουργό και του έχουμε θέσει τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και τα ξέρει πολύ καλά, γιατί προέρχεται και ο ίδιος από κτηνοτροφική οικογένεια, πρέπει να σας πω. Και επειδή έχει ασκήσει και διοίκηση, μην ξεχνάτε ότι ήταν υφυπουργός σε προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι θεωρώ ένας από τους λίγους ανθρώπους που ξέρει καλά. Τι του βάλαμε εμείς, το ζήτημα των αδειοδοτήσεων. Όχι για το δικό μας, η δική μονάδα έχει άδεια. Αλλά
Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το 80% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν έχει άδειες. Και ενώ πάμε να απορροφήσουμε χρήματα, να εξυγχρονιστούν οι εκμεταλλεύσεις και τα λοιπά, αν δεν έχεις άδεια, δεν μπορείς ούτε σε πρόγραμμα να μπεις ούτε να κάνεις τίποτα. Και συμφωνήσαμε ότι την επόμενη εβδομάδα μου ζήτησε να έχουμε συνάντηση για να δούμε συγκεκριμένα αυτό το θέμα. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι οι άδειες που πρέπει να έχουν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι. Το δεύτερο, γιατί ούτε γάλα δεν μπορούν να δώσουν αν δεν έχουν άδειες από εδώ και πέρα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία που μαστίζει. Είδε ότι ετοιμάζουμε ένα μικρό τυροκομείο. Είναι το πρώτο μικρό τυροκομείο που φτιάχνεται στην Ελλάδα, εδώ που ετοιμάζει ο γιος μου. Συζητήσαμε τι προβλήματα δημιουργούνται για να προχωρήσει. Και το παιδί είπε: το μόνο πρόβλημα που έχω είναι η γραφειοκρατία. Λύστε τα προβλήματα της γραφειοκρατίας. Επομένως, και της ρευστότητας βέβαια που δεν υπάρχει, αλλά είναι ένα άλλο θέμα που θέλει συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι και αυτό σοβαρό θέμα. Πάνω σε αυτά εντοπίσαμε τα προβλήματα και κατάλαβε, ξέρει καλά ο Υπουργός, και θα προσπαθήσουμε από κοινού και μέσω του ΣΕΚ. Αυτό ζήτησε, να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε άμεσα και όχι επιτροπές, επιτροπών και τα λοιπά. Και το ίδιο είπε και στο άλλο μαγαζί δίπλα του κυρίου Λυκοσκούφη, μαγαζί σε εισαγωγικά, γιατί είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο, Nextra Fruit, ότι το πρόβλημα είναι αυτό, εργόσημα, πώς λύνουμε τα εργόσημα, το ξέρει καλά το θέμα, το ξέρει καλά, έχει πρόταση συγκεκριμένη, τις έχει κάνει στους άλλους υπουργούς, θα σας τα πούνε οι υπόλοιποι για να μην παραβαίνω κι εγώ σε ζητήματα της περιδοϊδών. Μια ερώτηση Ανδριανού στη Βουλή για την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού επαγγελματικού λυκείου στην Αργολίδα. Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη με θέμα την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού επαγγελματικού λυκείου στην Αργολίδα. Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε στη Βουλή νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριο Νίκο Φίλη, με θέμα την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού επαγγελματικού λυκείου στην Αργολίδα. Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής. Επανέρχομαι με νέα παρέμβασή μου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου για να υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού επαγγελματικού λυκείου στην Αργολίδα, καθώς και στην ευρύτερη υποστήριξη του αιτήματος αυτού τόσο από την τοπική κοινωνία, όσο και ευρύτερα από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στην Αργολίδα λειτουργεί ειδικό δημοτικό σχολείο στο Άργος και ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο στην περιοχή Λευκακίων, στο οποίο φοιτούν περίπου 60 μαθητές από ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχιση των σπουδών τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στις μελλοντικές προοπτικές των παιδιών όσο και στις οικογένειές τους. Ως προς την πορεία του αιτήματος και την υποστήριξή του από την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς, αναφέρεται ότι το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Αργολίδας έχει προτείνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου την ίδρυση ηλικιακών τάξεων με έγγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου 324 της 23/7/14 πρόταση που επικαιροποιήθηκε με έγγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου 287 στις 29/9/15. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας ενημέρωσε σχετικά μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου με σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με άλλον αριθμό διαβίβασε στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου από τις 28/5/14 επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προς το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Αργολίδας, με την οποία ζητούσε την ίδρυση ηλικιακών τάξεων και το πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να εγκρίνει και να υιοθετεί το αίτημα. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας επικαιροποίησε το αίτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για την ίδρυση ηλικιακών τάξεων και με τη σειρά της η Περιφερειακή Διεύθυνση διαβίβασε το αίτημα προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου με τη θετική εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ακόμη ότι το αίτημα υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το Δήμο Ναυπλιαίων και την ΕΛΜΕ Αργολίδας, δεδομένης τόσο της υπερπληρότητας του σχετικού φακέλου όσο και της επιτακτικής ανάγκης ίδρυσης αυτής της εκπαιδευτικής δομής που θα εξυπηρετήσει μαθητές από ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας έτσι στην πράξη τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματά τους που σήμερα τίθενται σε διακινδύνευση. Ερωτάται ο Υπουργός με ποιες άμεσες ενέργειες θα δρομολογηθεί η ίδρυση και λειτουργία ειδικού επαγγελματικού λυκείου στην Αργολίδα. Συνέδευξη παραχώρησε στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο Βασίλης Νανόπουλος. Συγκεκριμένα δήλωσε πως ζητάει την υποστήριξη Τατούλη, προτείνει να κλειστεί κοινό ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, την διοίκηση της Τράπεζας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Πελοποννήσου, ώστε να μετονομαστεί από Συνεταιρική Τράπεζα Πελοποννήσου σε Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως έχει προταθεί και στο παρελθόν. Οι συνεταιριστικές τράπεζες
το Ταμείο Παραπεραθικών και Δανείων και το ΕΤΕΑΝ να αποτελέσουν την Τράπεζα Ανάπτυξης που η κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι επιθυμεί να ιδρύσει. Αντί η κυβέρνηση να ιδρύσει την τράπεζα αυτή μετά από ένα χρόνο, να επισπεύσει τις διαδικασίες και να την ανακηρύξει μέσα στην εβδομάδα την επομένη. Για το σκοπό αυτό, θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΡΚΕ, μπορούμε μαζί την Τρίτη να επισκεφτούμε τον κύριο Σταθάκη, έχω ήδη ζητήσει ραντεβού, και ο κύριος Στατούλης, ο κύριος Καμπόσος, ο κύριος Καφαντάρης και εγώ, να παρουσιάσουμε την πρόταση και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες που η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει. Επίσης, θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση θα δώσει την πρόσθετη διασφάλιση που χρειάζονται οι επενδυτές για να επενδύσουν τα χρήματά τους. Καταλαβαίνετε ότι αν διακηρύξει ο Υπουργός αυτή την Τράπεζα Ανάπτυξης, που θα παίζει τον ρόλο που έπαιζε παλιά η Τράπεζα της ΕΤΒΑ. Πολύ εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 1-2 μέρες, θα βρεθούν τα χρήματα τα οποία θα επενδυθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συζητήσαμε στο επιμελητήριο και εφόσον αυτή η πρόταση προκριθεί, πρώτος εγώ θα επενδύσω ένα σημαντικό ποσό, το ίδιο τα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου και το επιμελητήριο σαν θεσμός. Και καλούμε σε αυτή την περίπτωση και τους άλλους θεσμικούς φορείς να κάνουν το ίδιο. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης θα διασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό τα χρήματα των μετόχων τα οποία έχουν επενδύσει στην συνεταιριστική τράπεζα. Θα συνεχίσει η τράπεζα σαν ελληνική και η μόνη ελληνική πλέον, γιατί γνωρίζετε ότι οι άλλες τράπεζες έχουν αγοραστεί από φαν του εξωτερικού, θα συνεχίσει η τράπεζα να στηρίζει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και θα εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Αυτή η πρόταση δεν δημιουργεί καμία επίπτωση στην προσπάθεια της διοίκησης της τράπεζας για την ανακεφαλαιοποίηση, η οποία εύχομαι να πετύχει. Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικών μιλίων από τις νοτιοανατολικές ακτές του Ιταλικού νησιού Παντελερία, Έλληνες αξιωματικοί του λιμενικού συμμετείχαν σε διεθνή επιχείρηση καταστολής διακίνησης ναρκωτικών στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τις Ισπανικές αρχές, όπου κατέστησαν 13,5 τόνους χασίς και συνέλαβαν συνολικά 46 άτομα. Έλληνες αξιωματικοί του λιμενικού σώματος συμμετείχαν την Τετάρτη σε διεθνή επιχείρηση καταστολής διακίνησης ναρκωτικών στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τις Ισπανικές αρχές. Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, η θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια από τις νοτιοανατολικές ακτές του Ιταλικού νησιού Παντελέρια, με τη βοήθεια των Ιταλικών αρχών, εντόπισαν το φορτηγό πλοίο Μουντζούτ με σημαία Παναμά που μετέφερε περισσότερους από 13,5 τόνους χασίς. Οι αρχές προχώρησαν και σε 11 συλλήψεις μελών του πληρώματος. Επρόκειτο για διεθνή επιχείρηση με την κωδική ονομασία Libesio International που οργανώθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας με συμμετοχή και αξιωματικών του λιμενικού σώματος από Ελλάδα, Ισπανία και την Europol. Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης από τον περασμένο Ιούνιο έχουν κατασχεθεί συνολικά 60 τόνοι χασίς και έχουν συλληφθεί 46 άτομα. Ο Νίκος Σταυρέλης, εκπρόσωπος του Δήμου, δήλωσε σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Δήμος Κορινθίων και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου έχουν συνεργασία που συμπληρώνει 20 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να δηλώσω σε όλους την αμέριστη στήριξη του Δήμου μας στην προσπάθεια που καταβάλει η Τράπεζα. Είμαι πεισμένος πως ανάλογη στάση θα τηρήσουν και οι υπόλοιποι φορείς της Πελοποννήσου. Τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος και εγώ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω και στο κανάλι σας για το συγκεκριμένο θέμα. Στηρίζουμε την Τράπεζα Πελοποννήσου, απόλυτα την στηρίζουμε και εμείς το έχουμε δείξει και με τις καταθέσεις που έχουμε ως Δήμος Κορινθίων και των νομικών προσώπων, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό, ως συνεταιριστική τράπεζα, ως Τράπεζα Πελοποννήσου, όπως λέγεται τώρα. Στηρίζουμε την αύξηση του χρηστικού κεφαλαίου, εξού και ο Δήμαρχος έκανε τις ανάλογες δηλώσεις και εξέδωσε και δελτίο τύπου ως Δήμος Κορινθίων. Και δήλωσα στον κύριο Μανόπουλο που έθεσε το θέμα. Δεν γνωρίζω πώς το έθεσε. Η απάντηση όμως που του δώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς είμαστε σε αυτά τα θέματα απόλυτοι, είναι ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν μπορεί να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου, δεν μπορεί εκ του νόμου. Τονίσαμε. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση νομική. Μας το απαγορεύει ο νόμος. Το είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, ως Δημοτική Αρχή, ως πολίτες αυτού του Δήμου, στηρίζουμε την προσπάθεια της Τράπεζας Πελοποννήσου και πρέπει όλοι οι Κορίνθοι
είτε φορείς που μπορούν νομικά, είτε επιχειρηματίες να συνεισφέρουν στην αύξηση μητρωτικού κεφαλαίου. Πράγμα το οποίο δεν είδα από τον κύριο Νανόπουλο και τον προκάλεσα και εγώ, αν θέλετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ο Δήμαρχος, να τοποθετηθεί υπέρ αυτής της άποψης. Δεν ανέφερε τίποτα, παρά την πρόκληση εκ μέρους μας, δεν ανέφερε τίποτα και παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών ως πρόεδρος του Πλυντηρίου, να κάνει μία δήλωση θετική για το συγκεκριμένο θέμα. Κατά συνέπεια, εξιδίων να μην κρίνει τα αλότρια. Αν έχει αντίθετη άποψη, να βγει και να την πει ευθέως. Και όχι με παραφιλολογία. Ο Δήμος Κορινθίων, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή είναι απόλυτα υπέρ της Τράπεζας Πελοποννήσου. Στηρίζουμε την Τράπεζα Πελοποννήσου, η οποία πλέον έχει απλωθεί και σε όλη την πόλη. Και όπως θα είδατε, και όλοι οι Δήμαρχοι της Πελοποννήσου έχουν πάρει αυτή την θέση. Αυτό πράξαμε και εμείς. Είχαμε υποχρέωση όχι μόνο ως Δημοτική Αρχή, αλλά και ως Κορίνθιοι πολίτες να στηρίξουμε το συνεταιριστικό κίνημα και την Τράπεζα Πελοποννήσου της Κορίνθου, θα έλεγα εγώ. Επιτυχημένη ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού του Δημάρχου Μυκηνών από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας Ελπίδα Ζωής σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Σήμερα διοργανώνουμε την ημερίδα Παιδική Κακοποίηση από την Πρόληψη στην Αντιμετώπιση. Ένα θέμα πάντα επίκαιρο. Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης δεν είναι ένα σύγχρονο σίγουρα φαινόμενο, αλλά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, τα παιδιά αυτόματα γίνονται πιο ευάλωτα. Οπότε και η προστασία όλων μας προς αυτά θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη. Χαιρόμαστε πολύ για τους προσκεκλημένους ομιλητές μας που έχουν έρθει σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό από όλες τις πλευρές. Στην Ελλάδα έχουν παιδική κακοποίηση. Και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται σε κάποιες περιοχές, ούτε σε κάποιες πληθυσμιακές ομάδες. Είναι ένα φαινόμενο που αφορά δυστυχώς όλο τον κόσμο, και ευάλωτο απέναντι σε αυτό μπορεί να είναι εν δυνάμει όλα τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς η παιδική κακοποίηση δεν συμβαίνει μόνο στην οικογένεια ή μόνο στο σχολείο, μπορεί να συμβεί σε έναν οποιοδήποτε χώρο. Αν κάποιος ακούσει ή μάθει, πρέπει να καταλάβει. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να κάνουμε κάτι απέναντι σε αυτό. Και νομίζω ότι ο καθένας νιώθει και την ανάγκη να κάνει κάτι απέναντι σε αυτό. Νομίζω ότι σήμερα θα δούμε και φορείς και ανθρώπους και διαδικασίες μέσα από τις οποίες ο καθένας μπορεί να αναφέρει όποιο περιστατικό πέσει στην αντίληψή του. Θέλω να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κ. Πέτρου Τατούλη και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σημερινή εκδήλωση. Ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης στα θέματα της κοινωνικής συνοχής έχουμε υποστηρίξει και έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου με αυτό το θέμα αλλά και με άλλα θέματα για των υπηρεσιών μας και καλησπέριζω την εκπρόσωπο της υπηρεσίας μας από τον Άφλιο για θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνία μας γενικότερα. Όπως αυτό το ζήτημα το οποίο σήμερα πραγματεύεται η απόψινή βραδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δυστυχώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αυξάνεται στον παγκόσμιο ιστό. Όλο και περισσότερα παιδιά κακοποιούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΑΠΗ Δήμου Άργους Μυκηνών, που θα τελεστεί στις 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος του Άργους, ο μιλητής θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας, κ. Νεκτάριος. Στη γιορτή αυτή συμμετέχουν και τα τρία ΚΑΠΗ του Δήμου μας, ΚΑΠΗ Άργους, ΚΑΠΗ Νεασκίου και ΚΑΠΗ Κουτσοποδίου. Κεντρικός ομιλητής στη γιορτή είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης κύριος Νεκτάριος. Καλούμε τα μέλη μας, καθώς επίσης και τους συμπολίτες μας, να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή τη γιορτή, η οποία το πρόγραμμά της υπάρχει η ομιλία, όπως είπαμε, τρία ποίηματα τα οποία θα απαγγείλουν μέλη του ΚΑΠΗ, η χοροδία του κυρίου Κόντι Τελέσιλα, υπό την διεύθυνση του κυρίου Κόντι, θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικους ύμνους και τραγούδια και
Και στη συνέχεια θα έχουμε μια μικρή θεατρική παράσταση στην οποία λαμβάνουν μέρος, παίζουν δηλαδή, τα μέλη του ΚΑΠΗ Άργους. Ξαναπούμε πού και πότε. Η γιορτή θα γίνει 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο είναι το περιεχόμενο της θεατρικής παράστασης «Η Βρωμιά», που σήμερα και αύριο θα παιχθεί στο Τριανόν στον Άφλιο από τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Φάνη. Το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, αφού εξελίσσει τη ζωή ενός πρόσφυγα, τις αντιξιότητες και τα όνειρά του. Η Βρωμιά είναι ένας αριστοτεχνικά γραμμένος μονόλογος αντιρατσιστικός που μιλάει για το Σαντ. Ο Σαντ είναι ένας Ιρακινός μετανάστης ο οποίος ταξίδεψε μέχρι τη χώρα των ονείρων του δραπετεύοντας από τον πόλεμο του Ιράκ το 1993 στον Περσικό κόλπο. Ταξίδεψε λοιπόν στη χώρα των ονείρων του για την οποία είχε διαβάσει και σπουδάσει γερμανική φιλοσοφία και λογοτεχνία. Ταξιδεύει για τη Γερμανία λοιπόν και φτάνοντας εκεί συναντά τον απόλυτο ρατσισμό, ζει κλεισμένο στο δωμάτιό του περιμένοντας μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ να βγει για να πουλήσει τα 30 φυλά του. Είναι ένας 30χρονος άνθρωπος με ό,τι συνεπάγεται, με μία ανάγκη για ζωή, ανάγκη για όνειρα και για να πραγματοποιηθούν αυτά τα όνειρα και μια κοινωνία που του αφαιρεί αυτό το δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά αντιστέκεται σε όλη αυτή τη συνθήκη, προσπαθεί να είναι ευτυχισμένος παρόλο που το όνομά του στα αγγλικά σημαίνει λυπημένος. Είναι μια φράση που αναφέρεται πολύ συχνά στο έργο. Προσπαθεί λοιπόν να αντισταθεί και ελπίζουμε ότι τα καταφέρνει. Ελπίζουμε ότι τα καταφέρνει. Αφήνεται λοιπόν τον θεατή να βγάλει το συμπέρασμα μόνος του ή τελικά καταλήγεται σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Γιατί έχει ουσία για τους ανθρώπους που ελπίζουν. Ναι, όχι. Ελπίζει ο συγκεκριμένος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία του το επιτρέπει. Αυτό φυσικά είναι συμβολικό. Όλοι μας έχουμε μια αισιοδοξία σε σχέση με τη ζωή μας. Ιδίως οι νεότεροι άνθρωποι κοντά στη δική μου ηλικία, στη δικιά μου γενιά, ελπίζουμε για μια καλύτερη ζωή. Η κοινωνία δεν μας το επιτρέπει πάντα αυτό, αλλά η ελπίδα πάντα νομίζω πως με την ελπίδα κανείς καταφέρνει να κερδίσει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Για τη ζωή του. Μάλιστα. Άρα είναι μια επίκαιρη θεατρική παράσταση, ιδιαίτερα σήμερα, που τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τότε, με τον πόλεμο τότε και υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Περνάει κάποιο τέτοιο μήνυμα? Η παράσταση καταρχάς έγινε γνωστή στην Ελλάδα από τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που έκανε τον συγκεκριμένο ρόλο το 1993, μόλις γράφτηκε το έργο. Οι παράστασεις τότε λέγανε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Νομίζω ότι με το μεταναστευτικό τώρα στην Ελλάδα και με τους πρόσφυγες αποκτά μια απόλυτη επικαιρότητα, δηλαδή φτάνει στα όρια της υπερβολής. Αρκεί να πω ότι έπαιξα στην ΚΟ πριν 2 εβδομάδες και μόλις κατέβηκα στο λιμάνι συνάντησα πάρα πολλούς ΣΑΔ στο λιμάνι, περιμένοντας... εντός εισαγωγικών φυσικά βέβαια. Περιμένοντας για νερό στην ουρά, κοιμώντουσαν οι άνθρωποι στις σκηνές. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα που αντιμετώπισα και πραγματικά συνάντησα όλα αυτά που λέγονται στην παράσταση μπροστά μου. Το θέμα είναι ότι να μην είναι μονόπλευρη, γιατί ξέρετε υπάρχουν δύο όψεις σε αυτό το νόμισμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, και πραγματικά να αφήνει και τους θεατές που είναι αποδέκτες κάποιων κακών πραγμάτων της μετανάστευσης, γιατί δεν είναι μόνο καλά, να μπορούν να έχουν και εκείνες τις δικές τους ελπίδες. Ο λόγος που είπα ότι είναι αριστοτεχνικά γραμμένος είναι ακριβώς αυτός. Ο χαρακτήρας στο έργο αλλάζει ρόλους. Δηλαδή, ακαριέα γίνεται ένας Γερμανός φασίστας, ο οποίος προβάλλει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σαφέστατα, η μετανάστευση έχει δημιουργήσει και κάποια αρνητικά. Αρκεί κανείς να δει όμως, αρκεί κανείς να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων και νομίζω ότι το έργο το καταφέρνει αυτό. Να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων και να δει ότι αιτία αυτού του πολέμου και αιτία αυτής της πράξης για το γεγονός ότι οι άνθρωποι παρατάνε τα σπίτια τους, τις ζωές τους, τις δουλειές τους, σπουδαγμένοι άνθρωποι και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και να ζουν σε μια σκηνή περιμένοντας κάτι καλύτερο, σίγουρα η αιτία και η υπεύθυνη δεν είναι οι ίδιοι, αλλά μια κοινωνία που τους οδήγησε σε αυτή την υπάρχει κατάσταση. Και μια άλλη άποψη βέβαια για τους νέους ανθρώπους, ότι πρέπει να κάτσουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους όπως και να έχει. Φυσικά δεν είναι υπεύθυνοι για αυτό που γίνεται, γιατί υπάρχουν
υπερεαλιστικές δυνάμεις που θέλουν οπωσδήποτε να παρέμουν στα εσωτερικά των χωρών για δικούς τους λόγους. Όμως, όπως και να έχετε, θεωρείτε ότι ένας αγωνιστής θα πρέπει να υπερασπίσει την πατρίδα του? Φυσικά. Όπως είναι ένας τρόπος φυγής. Δεν πιστεύω ότι είναι τρόπος φυγής. Αν κανείς κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα και η ζωή του, με ποιον τρόπο μπορεί να υπερασπίσει τη χώρα του? Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται, ναι. Έτσι γίνεται. Μιλάω για τα γυναικόπαιδα, παραδείγματος χάρη. Σε αυτό δεν παίρνουμε, αλλά επειδή ο Σάντρα πέτευσε όμως από τον πόλεμο. Το άκουσα που το είπατε για αυτό. Αυτό ήταν μια πολιτική κίνηση. Δεν ήταν μια δραπέτη. Δεν είναι δραπέτη. Είναι μια πολιτική θέση συγκεκριμένη και του. Είναι αντίθετα με τον πόλεμο. Μάλιστα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οπότε για να μην παίρνουμε πλέον στην ουσία, γιατί το επεκτείναμε το θέμα σε πολιτικό επίπεδο. Λοιπόν, θέλουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πότε είναι η θεατρική παράσταση, πότε μπορεί να απολαύσει κανείς τη θεατρική παράσταση και να βγάλει τα συμπεράσματά του, όποια και να είναι αυτά. Βεβαίως. Λοιπόν, η παράσταση παρουσιάζεται στο Θέατρο Τριανών, στον Ναύπλιο, σε αυτή την υπέροχη πλατεία που βρισκόμαστε και μιλάμε τώρα. Απόψε το Σάββατο λοιπόν στις 9 το βράδυ και την Κυριακή αύριο στις 6 Δεκεμβρίου, επίσης στις 9 το βράδυ. Ισοπαλία 1-1 ήταν το σκορ κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Κυβερίου με τον Αργοναύτη που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Κυβερίου σήμερα νωρίς το απόγευμα.
Ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το ευχαριστήθηκε πιστεύω και ο κόσμος και εμείς. Πιστεύω και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες να πάρουν το μάτς. Εμείς πιστεύω στο δεύτερο μήκρο είμαστε πολύ καλύτεροι και μπορούσαμε να κάνουμε και το 2-1. Δεν έγινε. Μπορούσαμε να δεχτούμε όμως κιόλας τον γκολ. Την ποδόσφαιρα έτσι είναι. Ψοβαλία. Ναι, το ξέρω. Όπως βλέπετε, όλες οι ομάδες είναι καλές. Όλες παίζουν για να κερδίσουν. Δεν υπάρχει καμία ομάδα να μπει μέσα στο γήπεδο να χάσει. Εμείς προσπαθούμε να δουλεύουμε για το καλύτερο. Έχουμε πει ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Πολλοί προπονητές λένε ότι φέτος είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Ισχύει αυτό? Ναι, πιστεύω ότι ισχύει, γιατί παίζουν παίκτες στην κατηγορία που μπορούσαν να παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και γι' αυτό πιστεύω μέχρι τέλος θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Σίγουρα όλες τις έδρες χτυπάμε. Σήμερα πιστεύω πως παίζανε δύο ομάδες οι οποίες δίκαια διεκδικούν την άνοδο. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Πιστεύω πως αν μπορούσε να κερδίσει μια ομάδα, αυτή ήταν ο Αργοναύτης. Στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα ήμασταν καλύτεροι, χάσαμε ευκαιρίες. Το κυβέρνη ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι καταλήξαμε στο 1-1. Συγχαρητήρια στην ομάδα και συνεχίζουμε έτσι. Σημαντικός αυτός βαθμός, γιατί έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα. Ο βαθμός είναι σημαντικός, αν και πιστεύω πως σήμερα χάσανε και δύο ομάδες. Θέλαμε την νίκη για να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Το παιχνίδι έληξε χ. Ένας βαθμός είναι σημαντικός. Γεμίζει το σακούλι, συνεχίζουμε την προσπάθεια. Αυτό το Σάββατο στο Golden Hall η Peggy Zina. Golden Music Hall, υπό νέα διεύθυνση. Ζωντανεύει τις νύχτες μας στην παραλιακή Ναυπλίου Νέας Κίου. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6980-88-99-99. Τώρα τη σκανδάλι πάτα μόνο στον Σαλαπάτα. Τώρα βρες τα καλύτερα κυνηγετικά είδη στις καλύτερες τιμές. Σαλαπάτας, όπλα, καραμπίνες, πλαγιόκανα, σούπερ ποζέ, αεροβόλα, πιστόλια, περίστροφα, φυσίγια σε μεγάλη ποικιλία. Όλες οι μάρκες για κάθε θύραμα μέχρι και καοτσούκ. Ακόμη η διένδυσης, υπόδυσης, θήκες, καθαριστικά, όλα σε σούπερ ανταγωνιστικές τιμές και σε 24 άτοκες δόσεις. Υπερκατάστημα ηλεκτρικών ειδών Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου, πρώην Lidl. Δεύτερο κατάστημα στην Αγία Τριάδα Μηδέας. Τηλέφωνο 27520-25800. Σαλαπάτας. Βάλε στόχο το συμφέρον σου. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή.
Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 3 έως 14 βαθμούς, στα βυτικά από 7 έως 17, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 5 έως 17 και στα νησιά από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Α δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοπόννησου. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Καλό σας βράδυ.